Το Netflix δεν τρέπεται να ανακοινώνει νέες σειρές αλλά και νέα project. Και ομιτζί, δες πόσες σειρές παίρνουμε! Γενικότερα έχουν πια αντιληφθεί ότι το animation τραβάει τον κόσμο και έτσι κοιτούν να το εκμεταλλευτούν. Και Jesus Christ, μεταγλωτήσεις! Μπορεί να υπάρχει μέλλον για τη μεταγλώτηση στην Ελλάδα? Για να δω τα top 10. Ρε σοβαρά, είναι 2021. Σταματήστε να βλέπετε φιλαράκια για Detective Monk. Δηλαδή φοβάμαι ότι αν το Κωνσταντίνου και η Ελένη μπει στο Netflix από εδώ και πέρα θα είναι μόνιμα πρώτο. Ασχέτως όμως των top 10, τα άνιμε έχουν την τιμητική του στο ελληνικό Netflix. Και σε αυτό το σημείο μπορώ να πω ότι έχει μαζέψει ένα αρκετά μικρό, αλλά αρκετά ποιοτικό collection, το οποίο κάθε μήνα συνεχίζει και μεγαλώνει. Έτσι βρήκα την αφορμή να μιλήσω και να σας προτείνω μερικά καινούργια διαμαντάκια του Netflix που δεν πρέπει να χάσετε. Ξεκινώντας με το Eden. Μία πρωτότυπη σειρά του Netflix που αποτελείται από 4-25 λεπτά επεισόδια και μέχρι στιγμής δεν έχω δει κανένα να μιλάει για αυτήν. Πράγμα περίεργο, γιατί είναι πολύ καλή. Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από ρομπότ, ή μάλλον σε έναν κόσμο που ζουν ρομπότ και η ανθρωπότητα λείπει. Γιατί αντίθετα με τα συνηθισμένα ρομπότ τα οποία θέλουν να φανίσουν την ανθρωπότητα, αυτά εδώ φαίνονται να είναι φιλήσυχα. Όλα αλλάζουν όμως όταν δύο ρομπότ ανακαλύπτουν ένα μωρό, το οποίο αποφασίζουν και να το υιοθετήσουν. Έτσι, ακολουθούμε τη Σάρα, ένα πολύ μικρό κορίτσι, καθώς προσπαθεί να ανακαλύψει τον κόσμο, αναζητάει να αποκαλύψει το μυστήριο πίσω από την εξαφάνιση της ανθρωπότητας και προσπαθεί να μείνει κρυμμένη, μιας και πλην ενός μικρού αριθμού ρομπότ, τα υπόλοιπα φαίνεται να την κυνηγούν και να μην θέλουν να ζήσουν με ανθρώπους. Μαντέστρο, είναι 3D και τα 3D είναι για την μπούτσα! Επ, φύγε, πήγαινε στη γωνία σου. Και βάλε και την κόκκινη μύτη. Όχι, όλα τα 3D δεν είναι άσχημα και η βιομηχανία, αν και είναι σε πρόωρο στάδιο, δείχνει να εξελίσσεται δραματικά στον τομέα των 3D, δίνοντας μας μια full 3D σειρά με 4 επεισόδια, η οποία δείχνει πανέμορφη. Εκμεταλλεύοντας τα απίστευτα εκφραστικά σχέδια χαρακτήρων, η σειρά μας δίνει πανέμορφες σκηνές σε μέγεθος, αλλά ταυτόχρονα και σε κίνηση, που θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθούν σε 2D animation. Αλλά χάρη στο 3D, μπορούμε να πάρουμε κάτι τόσο όμορφο σε budget σειρά στη Netflix. Μιας και οι περισσότεροι χαρακτήρες είναι ρομπότ, το στούντιο δεν έχει πρόβλημα να επαναχρησιμοποιεί μοντέλα και να δίνει περισσότερη βάση στη Σάρα, η οποία αντικειμενικά είναι ένα από τα πιο όμορφα και πιο εκφραστικά 3D waifus, μαζί φυσικά με τις απαιτούμενες βιζοκουρτίνες. Έτσι, σε συνδυασμό με 2D εκφράσεις, την ελευθερία που δίνουν τα 3D, τα backgrounds τα οποία είναι όλα υποψήφια για wallpapers και φυσικά ένα soundtrack που αποτελείται κυρίως από βιολί, το Eden είναι μια σειρά που έχει βάλει στόχο να μας συγκινήσει. Αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Ωμιτζή, τι γίνεται! Τι σόι Darth Vader Terminator σκηνή είναι αυτή! Σύντομα αποκαλύπτεται ότι υπάρχει ένα μυστήριο, δίνοντάς μας μια ολοκληρωμένη ιστορία. Και ειλικρινά, αν δεν νιώσετε τίποτα στο επεισόδιο 3, ελέγξτε αν είστε ρομπότ. Το ολοκαίνουργιο μάγκα του Hiro Mashima επιτέλους παίρνει ένα anime adaptation. Η ιστορία μας ακολουθεί δύο άτομα, τον Σίκι, ένα παιδί που ζούσε όλη τη ζωή μόνο του με μηχανές σε έναν πλανήτη, και τη Ρεμπέκα, μία B-Cuber. Χα! Όπου συναντιόνται και αποφασίζουν να ταξιδέψουν μαζί στο διάστημα με σκοπό να βρουν τη Mother, μία τεράστια γυναίκα που θεωρείται η θεά του κόσμου με την ικανότητα να εκπληρώνει κάθε ευχή. Μανούλα. Έτσι τα δύο παιδιά μαζί με τον Happy, όχι τον ίδιο με το Fairy Tail, ταξιδεύουν από πλανήτη σε πλανήτη Steel Gamiship από το Kingdom Hearts, αναζητώντας νέους κόσμους, συναντώντας εχθρούς και φίλους και έχοντας περιπέτειες. Ένα πολύ απλό κόνσεπτ, αλλά με πολύ καλές προοπτικές και προφανώς μια μεγαλύτερη πλοκή που με το πέρασμα της ιστορίας θα αρχίσει να αποκαλύπτεται. Ο Μάσιμα καταφέρνει να εκμεταλλευτεί ακόμη και το ταξίδι στον χρόνο και να μας δώσει μια αρκετά πρωτότυπη ιδέα για το πώς λειτουργεί στο σύμπαν του. Εκμεταλλεύοντας την ικανότητά του για πρωτότυπα σχέδια, μας παρουσιάζει νέους εχθρούς αλλά και πρωτότυπους κόσμους σε κάθε νέα του ιστορία. Μαντέστρο, το Eden Zero δεν είναι Fairy Tail στο διάστημα! Δεν υποφέρεσαι πια! Πάρε τα βαριά σου παπούτσια και τράβω να διαβάσει το μάγκα! Το μόνο κοινό του Eden Zero με το Fairy Tail, πλην μερικών στρατηγικά τοποθετημένων κάμεων χαρακτήρων, είναι ότι βοήθησε το Mashima να εξελιχθεί σαν μαγκάκα. Ο Mashima πάντα έχει εκφραστικό σχέδιο. Και επίσης το Fairy Tail είναι ένα από τα πιο αισθητικά όμορφα και ταυτόχρονα εύκολα στην ανάγνωση μάγκα. Και όχι φυσικά μόνο για τους λόγους που νομίζετε. Αλλά σοβαρά, γιατί ακριβώς αντιπαθείτε το Fairy Tail? Ήταν μια πολύ καλή σειρά και ασχέτως του τέλους του, είχε δημιουργικές μάχες και χαρακτήρες όπου ο δημιουργός έδωσε αρκετή βάση ώστε να τους αναπτύξει σαν προσωπικότητες σε έναν κόσμο με μαγεία, δράκους και βυζιά. Και τώρα δεν παίζει να μου πείτε ότι αντιπαθείτε τη σειρά λόγω του fan service. Υπάρχει σειρά στο 2021 που να μην έχει fan service? Και μην ακούσω κανένα μαντέστρο, η δύναμη της φιλίας. Ναι, δεν έχω δει ποτέ σόνεν μάγκα στη ζωή μου που να χρησιμοποιεί τη φιλία για να δυναμώσει πρωταγωνιστή. Ειλικρινά, αν ο λόγος που δεν βλέπετε το Eden Zero είναι επειδή μοιάζει στο Fairy Tail, χάνετε ένα πολύ καλό μάγκα και ταυτόχρονα ένα πάρα πολύ καλό anime adaptation. Είναι το πρώτο anime adaptation σειράς του Hiro Mashima που έχει όχι μόνο ποιοτικό soundtrack, που αποτελείται από κέλτικη μουσική αλλά σε διαστημική διασκευή, αλλά και πάρα πολύ καλό animation.
Οι δυνάμεις του Σίκη βασίζονται στη βαρύτητα και το άνιμε το εκμεταλλεύεται πλήρως, έχοντάς τον να πολεμάνε ορθόδοξα μέσα σε πόλεις, πάνω σε κτίρια ή ακόμη και σε δρόμους. Γενικότερα η ιδέα του Ether Gear ήταν πάρα πολύ καλή και δίνει πλήρη ελευθερία στο δημιουργό. Τι ακριβώς είναι το Ether Gear? Μαχό. Εντάξει, όσο και να προσπαθεί να το κρύψει ο Μάσιμα και να εξηγεί ότι το Ether Gear είναι διαφορετικό, είναι ουσιαστικά διαστημική μαγεία με περισσότερους περιορισμούς. Αλλά ασχέτως αυτού του γεγονότος, βοηθάει σε δημιουργικές μάχες και συγκριτικά με άλλα power systems, δεν πέφτει στην παγίδα του αυτός που έχει το μεγαλύτερο νούμερο νικάει. Αλλά αντίθετα δίνει περιθώρια για μάχες όπου ο πιο πανούργος ή αυτός που ξέρει να χρησιμοποιεί καλύτερα την ικανότητά του θα νικήσει. Είναι μια πολύ διασκεδαστική περιπέτεια, με ένα συμπαθητικό cast και με αμέτρητους κόσμους να ανακαλύψεις. Και αποτελεί μέχρι και σήμερα την καλύτερα γραμμένη σειρά του Hiro Mashima. Περιέχει όλα τα προσόντα που αναμένω σε μια σόνεν σειρά και θα πρότεινα να αγνοήσετε τον κόσμο που την κράζει χωρίς να την έχει δει και να της δώσετε μια ευκαιρία. Και κάπου εδώ θα έκανα αντίστοιχα μια αναφορά για το καινούριο άνιμε του Shaman King, αλλά μιας και ήδη έχω κάνει ένα τεράστιο βίντεο που αναφέρεται σε αυτό, link στην περιγραφή. Αλλά τι show λίστα θα ήταν αυτή, άμα δεν σας έδινα στα γρήγορα και μερικές ακόμα ποιοτικές Netflix σειρές. Και φτάσαμε στο τέλος. Δεν θα μπορούσα να τελειώσω ένα βίντεο για Netflix anime, δίχως να αναφέρω την ολοκένουργια σειρά Records of Ragnarok. It's party time. Το Sumasuno Valkyrie ή Records of Ragnarok είναι ένα μάγκα που εκδίδεται από το 2017 και από τότε έχει κυκλοφορήσει 48 κεφάλαια. Γιατί μόνο 48? Απλά δείτε τη λεπτομέρεια στα σχέδια. Και αποτελεί ένα συνεργατικό μάγκα μεταξύ τριών ατόμων και για πολλά χρόνια είχε μείνει άγνωστο στο mainstream κοινό. Κυρίως γιατί δεν εκδιδόταν στα συνηθισμένα μεγάλα περιοδικά Jump. Αντίθετα, στο Monthly Comic Xenon. Ναι, ούτε εγώ δεν το ξέρω. Μετά από 7 εκατομμύρια χρόνια, η ανθρωπότητα φτάνει στο τέλος της. Λόγος για την καταστροφή της δεν είναι άλλος παρά οι ίδιοι οι δημιουργοί της. Οι θεοί, οι οποίοι μαζεύτηκαν όλοι μαζί και ομόφωνα αποφάσισαν ότι η ανθρωπότητα δεν αξίζει να έχει μέλλον. Όλοι πλην μιας βαλκυρίας. Η βαλκυρία Brunhilde. Wait, Brunhilde, Brunhilda, Brunhild. Ποιο είναι το όνομά της? Τώρα, Brunhilde, επίδοση! Βασισμένη στον πραγματικό της μύθο, αποφασίζει για άγνωστο λόγο να προδώσει τους θεούς και να ακολουθήσει το μονοπάτι της δικαιοσύνης, δίνοντας την ανθρωπότητα έτσι μια ευκαιρία να σταθεί απέναντί τους και να τους αντιμετωπίσει. Η τελευταία μάχη μεταξύ θεών και ανθρώπων. Το τελευταίο της χαρτί. Το Ragnarok. Εντάξει, πάμε λοιπόν. Ενεργοποιώ την κάρτα Ragnarok. Όχι! Ναι! 13 μονομαχίες σώμα με σώμα, χωρισμένες σε ένα-ένα αγώνες μεταξύ θεών και ανθρώπων. Ξεκινώντας αρχικά σαν ανέκδοτο μεταξύ των θεών, το Ragnarok ψηφίστηκε σαν ένας νόμος μεταξύ τους, αλλά ποτέ δεν είχαν σκοπό να το χρησιμοποιήσουν, γιατί ποτέ κανένα όν δεν μπορούσε να νικήσει έναν θεό. Κυρίως γιατί οι θεοί παίζουν με τσιτάκια και δεν μπορείς να τους κάνεις ζημιά με τίποτα. Για να αυξηθούν οι πιθανότητες της ανθρωπότητας, η Brunhilde δίνει για όπλο σε κάθε άνθρωπο διαγωνιζόμενο μία βαλκυρία, επιτρέποντας έτσι την ανθρωπότητα να προκαλέσει ζημιά σε ένα θεό. Άρα όπως καταλαβαίνετε, οι θεοί δεν έχουν ελπίδα. Οι μαγκάκα παίρνουν ιστορικές, μυθολογικές ή ακόμα και φιγούρες από τη λογοτεχνία και τους τζαπανοποιούν, μετατρέποντας έτσι δολοφόνους σε ιδιόρυθμους χαρακτήρες, θεές αγάπης σε θεές του TikTok. Oh my fucking god, τι θέλω, μια γυναίκα! Και το προπατορικό αμάρτημα στο πιο αντρικό fuck you! Έτσι, χωρίς να ξοδεύει σειρά χρόνο, μπαίνει από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο στις μάχες. Οι μάχες ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο, όπου δύο χαρακτήρες μπαίνουν στην αρένα. Παίρνουμε πληροφορίες για αυτούς μέσω flashbacks, επιτρέποντας μας έτσι να μάθουμε ποιοι είναι και συνέχεια προχωρούμε στη μάχη με τον τελικό νικητή. Αυτό το μοτίβο συνεχίζει και ως σήμερα, αλλά προφανώς αποτελεί τον αφρό της σειράς, με την πραγματική πλοκή να είναι ακόμη μυστήριο. Η σειρά θα μπορούσε κυριολεκτικά να τελειώσει το δεύτερο match και θα ήμουν ικανοποιημένος. Αλλά όχι! Οι μάχες συνεχίζουν και είναι ποικίλες σε περιεχόμενο. Η σειρά, ακολουθώντας τα βήματα του ξαδέρφου της του Μπάκη, κυνηγάει να μας κρατάει την αδρεναλίνη στο τέρμα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του μάγκα, πλην φυσικά του λεπτομερότα του σχεδίου, είναι η ροή της μάχης. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μου με σειρές όπως το One Piece είναι πόσο βαρετή είναι η διάταξη των πάνελ και ταυτόχρονα πόσο κουραστική είναι η αναγνωσή τους, κυρίως λόγω των ασήμαντων λεπτομεριών.
Ένα επιτυχημένο μάγκα δεν οφείλει μόνο να σε καθυλώσει με την ιστορία και το σχέδιό του, αλλά επίσης και με τη γρήγορη ροή του. Το Records of Ragnarok μπορεί να μην έχει την πιο ενδιαφέρουσα διάταξη, αλλά η δράση προχωράει γρήγορα και με μια γρήγορη ανάγνωση το μάτι σου μπορεί να πηγαίνει αστραπιαία από πάνελ σε πάνελ. Είναι κάτι το οποίο επίσης έχω παρατηρήσει στο Dragon Ball, δηλαδή το πόσο εύκολο και γρήγορο είναι να διαβάσει έναν ολόκληρο τόμο μέσα σε μερικά λεπτά, αλλά επίσης πόσο φυσική είναι η μεταφορά από πάνελ σε πάνελ, δημιουργώντας έτσι την ψευδέστηση της κίνησης. Και κατά τη γνώμη μου, το Records of Ragnarok αποτελεί την πιο άγνη μορφή seinen manga. Δηλαδή, ένα πιο βίαιο σόνεν. Ω, πάλι σόνεν ρε μαν, τα βαρέθηκα! Θα το κλείσεις επιτέλους! Γύρω στο 2018 με 2020, η σειρά άρχισε να μαθαίνεται από τον κόσμο, με αποτέλεσμα να λάβει ένα anime adaptation. Και ποιο θα ήταν το καλύτερο μέρος για κάτι τόσο ιδιαίτερο, παρά το ίδιο το Netflix. Τα πρώτα σχόλια που έχουμε για τη σειρά είναι φυσικά τα προφανή. Τα μοντέλα χαρακτήρων είναι υπερβολικά λεπτομερή, που μεταξύ μας είναι λίγο κακό, διότι μπαίνει εμπόδιο στην κίνηση. Αλλά ποιος είναι ο character designer της σειράς? Μασάκι Σάτο! I like this. This is cute. Ο θρύλος Μασάκι Σάτο, ο animator που δημιούργησε την πρώτη μεταμόρφωση του Super Saiyan Goku, character designer του Slam Dunk, που κατάφερε να πάρει το σχέδιο του Inoue Takehiko και να το μεταφέρει σε άνιμε μορφή. Δεν με νοιάζει πόση λεπτομέρεια έχουν τα σχέδια, είμαστε ασφαλείς. Είναι το μόνο άτομο που μου έρχεται στο μυαλό που θα μπορούσε να μεταμορφώσει κάτι τόσο εκφραστικό και λεπτομερέστατο σε άνιμε, και ειλικρινά θα είναι αμαρτία αν το στούντιο δεν εκμεταλλευτεί πλήρως τα σχέδιά του. Και δυστυχώς, από την αρχή στο πρώτο τρέιλερ έχει δοθεί μια αίσθηση ότι τα πάντα θα είναι ακίνητα. Με πιθανότατα ίσως να έχουμε κάποια CG ή ψηφιακή κίνηση και τα μαλλιά να κουνιούνται. Και με ψηφιακή κίνηση εννοώ ότι τα στούντιο πάνε σε μια ακίνητη εικόνα και την κάνουν είτε να τρέμει, είτε παίζουν με το zoom, με την ελπίδα να μας πείσουν ότι η εικόνα κινείται. Αυτές οι τεχνικές σχεδόν ποτέ δεν δείχνουν καλές, και το γεγονός ότι το στούντιο που ασχολείται με τη σειρά είναι κυρίως 3D Animation Studio, με έκανε να ανησυχώ. Γεια σας παιδιά, Ντέστρο του Μέλλοντος εδώ. Το προηγούμενο κομμάτι αποτελούσε προβλέψεις μου για τη σειρά, και σε αυτό το κομμάτι θα σας πω τη γνώμη μου αφού την είδα. Ρεαλιστικά, δεν περίμενα ποτέ η σειρά να έχει πολύ animation. Φαινόταν ότι δεν θα δούμε πολλή κίνηση. Έτσι, αυτό που ήλπιζα ήταν πολλά looped frames και αρκετά εκφραστικά σχέδια. Πράγμα που έκαναν, αλλά προφανώς όχι στο βαθμό του μάγκα. Φαινόταν ότι είχαν περιορισμούς και πολλά πράγματα αναγκάστηκαν να τα κόψουν. Η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν η μάχη του Αδάμ με το Δία, που αν και την πέτυχαν στην ατμόσφαιρα, το χάσανε στην τελική αναμέτρηση, με κυριολεκτικά μια παρουσίαση PowerPoint με ακίνητες εικόνες να περνούν από την οθόνη, που ειλικρινά ήταν αχρίαστη. Μια μάχη με επαναλαμβανόμενες μπουνιές δεν είναι δύσκολο, αλλά ούτε περίπλοκο animation. Αλλά θα ήθελα να ξεχωρίσω ότι άλλο είναι ένα show που κινείται και άλλο ένα απολαυστικό show. Για εμένα προσωπικά, αν και το animation είναι σοβαρός παράγοντας που επηρεάζει την εμπειρία μου, δεν είναι ο αποφασιστικός. Η ιστορία, το voice acting, η μουσική και η παρουσίαση υπερτερούν. Θεωρώ μεν τη σειρά διασκεδαστική, αλλά σε καμία περίπτωση καλύτερη εμπειρία από το manga. Επίσης, μιας και μιλάμε για μια σειρά η οποία είναι action και έχει μόνο μάχες, αποφασιστικό παράγοντα θα έχει και το soundtrack. Αλλά για να δούμε ποιος κάνει τη μουσική. Okay, παιδιά, είμαστε safe. Για σου χάρου τα κανάση. Είναι ο composer που έκανε τη μουσική για το Fairy Tail. Δεν με νοιάζει αν μας αρέσει το Fairy Tail ή όχι, ένα πράγμα όλοι συμφωνούμε. Η μουσική του ήταν γαμάτη. Και ας μην ξεχάσω, έχουμε επίσης τους Maximum The Hormones στο opening. Έχουμε τους δημιουργούς του F από την ταινία Resurrection F να μας δίνουν άλλη μια κομματάρα. Δεν είχα σκοπό να το πω, αλλά αυτή τη σειρά πρέπει να τη δεις για την γκάβλα σου. Ειρωνικό να μιλάει για γκάβλες ο κύριος πλοκή και χαρακτήρες, αλλά μερικές φορές θες να κάτσεις πίσω, να βάλεις τα πόδια ψηλά και να δεις τα χρονικά του Ragnarok.